αντιμετωπίζουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία και ευχάριστα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με το ενδιαφέρον του Δήμου για τα απολύματα της περιοχής Άβαντος και γενικότερα της μειονότητας Αλεξανδρούπολης, με κυριότερο αυτό τη δέσμευση του Δημάρχου για την προσπάθεια να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα του σχολείου μας με τη διπλοβάρδια. Η επιστολή που στάθηκε πρόσφατα προς τη διεύθυνση του ΟΣΕ και στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε να έχει την ανταπόκριση που πρέπει, να δουν το πρόβλημα και κεντρικά και να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πόσα παιδάκια φοιτούν στο σχολείο? Ο αριθμός αυξομειώνεται κάθε χρόνο, είναι τριψήφιος, είναι περισσότερα από 110-120 παιδάκια. Όμως έχουμε το πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε το μοναδικό σχολείο σε όλη την Μακεδονία και Θράκη με διπλοβάρδια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε ολοήμερο σχολείο, ενισχυτική διδασκαλία και διάφορα άλλα. Τα παιδιά μας να μην μπορούν να παρακολουθήσουν εξωσχολικές δραστηριότητες, να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο ξένης γλώσσας, σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Επιτέλους, πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Εδώ και χρόνια το ζητάμε, απευθυνόμαστε και είμαστε αισιόδοξοι πως επιτέλους θα δοθεί λύση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου επαρκεί αν το σχολείο λειτουργεί σε μία βάρδια πλήρως? Επαρκεί, όμως αν υπάρξει ολοήμερο, ίσως χρειαστούν να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Ίσως χρειαστούν και περισσότεροι δάσκαλοι. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο και ποια άλλα προβλήματα συζητήσατε με τον Δήμαρχο, ποια άλλες περιοχές? Είδαμε από κοντά την περιοχή κάποια προβλήματα. Θα χρειαστεί να καθαριστούν κάποια ρέματα τα οποία βρίσκονται σε πολύ άθλια κατάσταση, το ίδιο και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και χωρίς να είναι αρμοδιότητα του ίδιου, όπως μας είπε, είναι της περιφέρειας, όμως αποτελούν εστία μόλυνσης η κατάσταση όπως είναι τα ρέματα. Η αρρύθμιση των οδών, το οποίο θα είναι ένα πράγμα που θα βοηθήσει παράπλευρα με πολλούς τρόπους. Θα μπορεί επιτέλους ένας κάτοικος περιοχής Άβαντος να παραλάβει γράμμα στο σπίτι του. Θα μπορεί σε μια δύσκολη στιγμή να καλέσει ένα ασθενοφόρο, ένα ταξί. Και θα έχει και μια εικόνα η πολιτεία της κατάστασης, γιατί μέχρι τώρα είναι κάτι το άγνωστο για την πολιτεία. Επιτέλους θα ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσα σοκάκια υπάρχουν, πόσοι κάτοικοι υπάρχουν, και θα έχει μια καλύτερη άποψη για να λύσει και προβλήματα στο μέλλον.